πάμε να ξεκινήσουμε και θα κλείσουμε με μια παραδοσιακή κουρά στη Σούδα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Διευθυντή Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, τον κύριο Νίκο Καμπάνη. Τα είχαμε πει πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στο στούντιο. Κύριε Καμπάνη, πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να το καθιερώσουμε λοιπόν, μια στιγμή την περιοχή. Είδατε, ακριβώς εδώ οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, η επικαιρότητα τρέχει. Ο Νίκος ο Πετάσης έβγαλε το θέμα σήμερα στη δημοσιότητα μέσα από τη Νέα Κρήτη. Είχατε ασχοληθεί με την συγκεκριμένη περιοχή, σωστά, και με το φαινόμενο της διάβρωσης? Βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχουμε ξεκινήσει με παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με τον Αντιπεριφερειάρχη, τότε τον κύριο Γουλιδάκη, και τώρα συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος πολύ στενά παρακολουθεί και αυτό το θέμα και τις εξελίξεις των εργασιών μας. Έχουμε κάνει μια πολύ προσεκτική διερεύνηση της κατάστασης στην περιοχή εκεί πέρα και βεβαίως έχουμε διαπιστώσει ότι είναι κάτι που στενοχωρεί όταν το βλέπεις. Θυμίζω προηγούμενη εκπομπή μαζί με εσάς, τον Ιούνιο του 2021, που τα είχαμε ξαναπεί τότε, που είχα δείξει ακόμα και ένα πλωτό θερμοκήπιο, το οποίο λόγω της χώρισης της ακτογραμμής, λόγω διάρρωσης, το μισό είναι κρεμές μέσα στη θάλασσα. Να μην την ξαναδείξω την ίδια φωτογραφία. Νομίζω ότι την σκάλα την οποία αναφέρει ο κύριος Πετάσης στο άρθρο αναφορά του στη Νέα Κρήτη την έχω ανακαλύψει και βεβαίως μπορώ να την κάνω, να την μοιραστώ μαζί σας αν θέλετε. Ναι, να τη μοιραστείτε εικόνα. Βέβαια, να δούμε λίγο την εικόνα. Να την δω, την έχω λοιπόν στην οθόνη μου την εικόνα και την μοιράζομαι αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια, τη βλέπετε κάπου εδώ στο βάθος. Να σας πάω λοιπόν και να... να το και το πλώτο θερμοκήπιο λοιπόν, βγήκε και αυτό στην εικόνα μας, αλλά επιστρέφω προς την αντίθετη... Ποιος μήνας είναι αυτός, κύριε Καμπάνη, είναι το χειμώνα? Κοιτάξτε, το θερμοκήπιο είναι παλιά φωτογραφία. Και αυτές είναι της ίδιας εποχής. Είναι την άνοιξη του 2021 αυτές οι φωτογραφίες. Τώρα νομίζω ότι την βλέπετε χαρακτηριστικά. Είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η σκάλα δυτικά από το Μαϊστράλι, εκεί το σημείο, το τοπονύμιο. Είναι πραγματικά μια κατάσταση δύσκολη εκεί πέρα. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η διάβρωση που έχει υποχωρήσει τόσο πολύ η παραλία και έχει εισβάλει η θάλασσα στην ξηρά που έχει κλέψει, θα έλεγε κανείς. Για να σας δούμε, κύριε Καμπάνη, να σας δούμε κιόλας. Α, θέλετε, αν γίνεται, επειδή δεν σας βλέπουμε, να επαναφέρετε λίγο την εικόνα σε εσάς. Για να δω λοιπόν το sharing. Και ωραία, για να καταλάβει, ξέρετε, ένας απλός τηλεθεατής, εμείς του δείχνουμε εικόνες. Προσπαθούμε με απλό τρόπο και μέσα από μια επιστημονική τεκμηρίωση να παρουσιάσουμε το φαινόμενο. Όταν λέμε διάβρωση, τι εννοούμε λίγο? Για να περιγράψουμε λίγο την έννοια του όρου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το κύμα μεταφέρει μια ενέργεια. Όταν έρχεται λοιπόν και εκτονώνεται στην παραλία, αυτό το σκάσιμο στην παραλία του κύματος, η ανατροπή δηλαδή του νερού, που το ψηλότερο του κομμάτι, αυτό που το λέμε σπάει, σημαίνει ότι προχωράει με λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα και υπερπηδάει το χαμηλό κομμάτι προς τον πυθμένα δηλαδή, και κάνει αυτή την τούμπα. Αυτή η τούμπα είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο της λειτουργίας του κύματος, όπου καθώς το ψηλό νερό από το ψηλό σημείο του κύματος χτυπάει στον πυθμένα, στην άμμο πάνω, ας πούμε, για παράδειγμα είναι άμμο της παραλία, που εκεί είναι και χαρακτηριστικό το φαινόμενο της διάβρωσης, τραβάει προς τα μέσα την άμμο, τις φερτές ύλες. Αν σταθούμε στην παραλία και βλέπουμε τα πόδια μας καθώς τα χτυπάει το κύμα, έστω και ένα μικρό κυματάκι, καθώς αυτό υποχωρεί προς τα μέσα, βλέπουμε ότι τραβάει μαζί και την άμμο εκεί που πατάμε. Αυτό είναι το φαινόμενο της διάβρωσης. Βέβαια, οι κλίμακες είναι μεγαλύτερες. Μιλάμε για μεγαλύτερες εκτάσεις, παραλίες πολύ μεγάλες. Για παράδειγμα, πολύ μεγάλη διάβρωση έχουμε και στην παραλία του Ρεθύμνου. Από τις χαρακτηριστικές μεγάλες παραλίες, όχι μόνο της Κρήτης και της Ελλάδας, του Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου και από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου. Αυτό το φαινόμενο πώς αντιμετωπίζεται? Κοιτάξτε, υπάρχουν τεχνικές, με τεχνικές παρεμβάσεις γίνεται αυτό. Είναι αυτές οι τεχνικές που έχουν εξελιχθεί, θα έλεγε κανείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τις αρχές του αιώνα και μετά, τις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε. Έτσι, έχουν αρχίσει παρεμβάσεις με
κατασκευές βαριές με κυματοθράφστες και έξαλλους αλλά και ύφαλους οι οποίοι ήταν χαρακτηριστικά από τσιμέντο και τέτοια. Σιγά σιγά η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο περιβαλλοντικά φιλική. Τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε τις πράσινες τεχνικές λύσεις, όπου προσπαθούμε με όσο πιο δυνατόν φυσικό τρόπο να επαναφέρουμε την παραλία στην αρχική της κατάσταση, χωρίς αυτό βέβαια είναι πάντα εφικτό, εξαρτάται, είναι κατά περίπτωση πάντα το φαινόμενο. Τώρα έχουμε λοιπόν περάσει σε πράσινου τύπου λύσεις, οι οποίες έχουν πολύ φιλική, περιβαλλοντικά πολύ φιλικές, και οι οποίες έχουν επίσης και πολύ μικρό αποτύπωμα άνθρακα, διότι εκεί εξαρτάται το πώς θα την δημιουργήσεις τη λύση και τι ενέργεια θες να σπαταλήσεις για να την υλοποιήσεις, πέραν από τα υλικά που θα πάρεις την παρέμβαση την άμεση στο περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν είναι πλέον χαρτογραφημένα, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό τέτοιου τύπου έργων. Εμείς τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γραλιλιάς αυτό ακριβώς κάναμε. Ξεκινήσαμε επειδή αυτοί έχουν ένα εκκρεμές λιμενικό καταφύγιο για μια αλλαγή για την οποία υπάρχει ήδη μια μελέτη και για την οποία υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι η όλη αντιμετώπιση του προβλήματος εκεί πέρα θα προχωρήσει και με το λιμενικό καταφύγιο. Τέλος πάντων, εκεί πέρα αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να δώσουμε μια λύση η οποία να είναι αποτελεσματική, όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον και βεβαίως να δίνει και απάντηση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με μια γκάμα από λύσεις τις οποίες μελετήσαμε και διερευνήσαμε τη συμπεριφορά τους, η οποία είναι απλά η ολοκλήρωση του αλιευτικού καταφυγίου για παράδειγμα, ή η ολοκλήρωση και αναπλήρωση των ακτών με άμμο τόσοι όσοι έχουν χάσει, ή επίσης να συμπληρώσει κανείς το όλο μενού προστασίας εκεί πέρα, αν το πει κανείς έτσι, με παράκτια θωράκιση. Ακόμα πιο βαριές λύσεις τις έχουμε μελετήσει και αυτές, και να δημιουργηθούν και ανοιχτά μέσα στην θάλασσα, δηλαδή ύφαλοι. Ένα πλήθος υφάλων σε συγκεκριμένα σημεία. Έχουμε δώσει τα συγκεκριμένα σχέδια. Αν θέλετε, μπορώ να κάνω και πάλι σε αρτινοθόνη μου και να δούμε ένα τέτοιο σύνθετο. Ναι, για να το δούμε, σχέδιο. Κύριε Καμπάνη. Σχέδιο. Βεβαίως. Ας διαλέξω ένα λοιπόν εδώ πέρα. Δεν το έχω σε εικόνα, αλλά θα την κάνω σε αρτινοθόνη μου και νομίζω ότι θα το δείτε. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα αποσπασματικά την περιοχή σε όλες τα τεμαχισμένη λοιπόν, βλέπετε στην πάνω αριστερή εικόνα που είναι το ανατολικότερο κομμάτι τρεις υφάλους οι οποίοι ενισχύουν μια προσάμωση και μια θωράκιση παράλληλα. Το κίτρινο είναι η προσθήκη άμμου, το κόκκινο που βλέπετε πάνω στην ακτογραμμή είναι θωράκιση με ογκώδεις που υποστηρίζει τα πρανή που υπάρχουν σε εκείνα τα σημεία έτσι ώστε να ανακόπτει την ενέργεια του κύματος, να την απορροφά και να μην υποχωράει η παραλία. Βλέπετε, προχωράμε, ας πάμε ακριβώς στην από κάτω εικόνα σε κάποιο άλλο σημείο. Έχουμε προσάμωση κίτρινο, δηλαδή και κάποιους υφάλους ανοιχτά. Στην τελευταία κάτω δεξιά πάλι συνδυασμός προσάμωσης υφάλων και θωράκισης. Αυτό τώρα βέβαια είναι μια λύση η οποία είναι πολύ σύνθετη. Έχει και ήπιο κομμάτι την προσάμωση, ένα λιγότερο ήπιο που είναι η θωράκιση και ένα επέμβαση κανονικά με τη δημιουργία υφάλων για παράδειγμα. Εμείς την όλη αυτή μελέτη των υποψηφίων λύσεων καταλήξαμε ότι αν θεωρήσει κανείς ότι το αλιευτικό καταφύγιο διορθώνεται βάσει των σχεδίων τα οποία υπάρχουν γι' αυτό, εάν κάνει κανείς προσάμωση σε συγκεκριμένες επιλεγμένες περιοχές και επίσης υποστηρίξει τα πρανή πίσω με θωράκιση με υφάλους, με τεχνητούς ογκόλιθους, με συγχωρείτε, αυτό είναι μια αποτελεσματική εκδοχή. Και οι λύσεις αυτές βέβαια, όσο γίνεται πιο σύνθετη και φτάνουμε στους υφάλους, αρχίζει και ανεβαίνει και το κόστος. Μάλιστα. Σίγουρα ξεκινά μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει, κύριε Καμπάνη, το έχετε τονίσει και εσείς ο ίδιος πάρα πολλές φορές τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι απόρρια κλιματικής αλλαγής. Είναι απόρρια. Κοιτάξτε να δείτε, στην περιοχή εντάξει υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις, ας πούμε όπως το ημιτελές αλιευτικό καταφύγιο που μιλάμε ότι η ολοκλήρωσή του θα συνάδει και συνάδοντα με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις θα βελτιώσει την κατάσταση και θα την φέρει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι βέβαια και η κλιματική αλλαγή, έχουμε παρατηρήσει για παράδειγμα ότι η περιοχή υφίσταται
επιπτώσεις και από τους ανατολικούς ανέμους, οι οποίοι μας έρχονται από την δυτική πλευρά του νησιού και δρούν εφαπτωμενικά στην νότια παραλία και φτάνουν μέχρι και εκεί πέρα και επιδρούν. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Πάντως οι λύσεις αυτές είναι καταγεγραμμένες, τις έχουμε αξιολογήσει, τώρα εκκρεμεί να κάνουμε και την τελική παρουσίαση και στην περιοχή που έχουμε ήδη παρουσιάσει το ποιες είναι οι υποψήφιες λύσεις, να κάνουμε και την τελική αξιολόγησή τους, να τις συζητήσουμε με τους ενδιαφερομένους, να ξέρετε ότι είναι ενήμεροι οι πάντες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης εκεί, από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι την περιφερειακή ενότητα, ακόμα και, και η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία είναι ενήμερη για αυτά τα. Για αυτό το πρόβλημα και για τις λύσεις τις οποίες έχουμε προτείνει εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα έχει μια θετική εξέλιξη, ότι υπάρχει γενικά ενδιαφέρον, όπως σας είπα, και σε όλες τις βαθμίδες. Και ενημερώνονται και παρακολουθούν το έργο μας, ώστε να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή η παρέμβαση. Να πούμε περισσότερα και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καμπάνη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά για την τοποθέτησή σας.